είναι κλειστό. Έχω 4 εγγόνια, εντάξει, και τα έχουμε σε 2 ρόφους και επιφυλασσόμαστε να πάμε να δούμε το παιδί μας ή να έρθει να πει παππού ή γιαγιά. Πάμε στην πόρτα για κάτι. Η αδυναμία των Ελλήνων να διαχειριστούν πρωτόγνωρες αλλαγές που επέφερε στην καθημερινότητά μας η πανδημία του κορονοϊού αποτυπώνεται πια ακόμη και στην κρυμμένη πίσω από τη μάσκα όψη τους. Και αν το οικονομικό πλήγμα από τους περιορισμούς είναι μεγάλο, ακόμη μεγαλύτερο είναι αυτό στην ψυχή εκατομμυρίων ανθρώπων. Μοναξία βασικά φαντάζομαι, πλήξη και εν πάση περιπτώσει ψυχολογικά προβλήματα. Τα αποτελέσματα της έρευνας για τη χαρτογράφηση των συναισθημάτων που βιώνουν οι Έλληνες με αφορμή το δεύτερο lockdown, όπως θα παρουσιάζει η Εταιρεία Στρατηγικών Ερευνών Long Last, δείχνουν ότι η συναισθηματική κατάσταση των περισσότερων είναι ιδιαίτερα αρνητική και φορτισμένη. Γιατί ήταν κάτι που δεν το περιμέναμε. Την πρώτη φορά νομίζω το αντιμετωπίσαμε όλοι με περισσότερη στοικότητα. Απογοητευτήκαμε όμως από αυτούς που μας κυβερνάνε, όπως διαχειριστήκανε το θέμα το καλοκαίρι και φτάσαμε πάλι εδώ. Στο ερώτημα ποια λέξη αποτυπώνει αυτό που βιώνουν, το 51,7% δήλωσε ανασφάλεια, το 42,4% κούραση, το 42% στασιμότητα, 39,2% απάντησε θυμό, 28,4% θλίψη, 24,1% φόβο και το υπόλοιπο απάντησε μοναξιά, ψυχραιμία, ματέωση. Ένα μικρό ποσοστό εκφράστηκε θετικά με τις λέξεις ηρεμία, δημιουργικότητα, συντροφικότητα. Και εκείνο που απογοητεύει όχι μόνο εμένα αλλά όλο τον κόσμο είναι ότι τα φορτώνουν στην πλάτη μας. Εμείς φταίμε. Αυτό είναι τουλάχιστον ανήθικο. Οι πιο νέοι δεν νιώθουν φόβο ή θυμό, αλλά βιώνουν έντονα στασιμότητα και μοναξιά που φαίνεται να προέρχεται από το γεγονός ότι η πανδημία και το lockdown έχουν βάλει φρένο στην καθημερινότητα και τα όνειρά τους. Και θεωρώ ότι εντάξει, υπάρχουν πολύ πιο σοβαρές παθήσεις. Επειδή εγώ πάσχω από δύο σοβαρές παθήσεις, δεν θεωρώ ότι ο κορονοϊός είναι αιτία για να υπάρχει και όλη αυτή η κατάσταση που επικρατεί. Υπάρχει ωστόσο και ένα 24% του πληθυσμού που βιώνει πρωτίστως θετικά συναισθήματα αυτή την περίοδο, ψυχραιμία, ελπίδα, ηρεμία και αισιοδοξία. Μια χαρά είμαι. Δεν έχω το μοναξιά, τίποτα. Όπου θέλω να πάω, πάω. Αλλά βέβαια εντάξει, μέχρι το όριο. 3 πουλάκια κάθονται. Το 40% πιστεύει ότι θα χρειαστούν 1 με 2 χρόνια για να επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα, ενώ ένα 24% θεωρεί ότι θα χρειαστούν περισσότερα από 2 χρόνια. Το πότε θα είναι διαθέσιμο το εμβόλιο δεν φαίνεται να αποτελεί προτεραιότητα για τους πολίτες, καθώς μόνο το 10% του πληθυσμού δηλώνει ότι ανησυχεί γι' αυτό. Μάλιστα, το 25% πιστεύει ότι θα χρειαστεί περισσότερο από ένας χρόνος μετά τη διάθεση του εμβολίου για να πούμε ότι ζούμε με ασφάλεια, ενώ ένα 28% πιστεύει ότι δεν θα επιστρέψουμε ποτέ σε μια κανονικότητα ανεξάρτητα της ύπαρξης του εμβολίου. Δεν έχουμε συνηθίσει για τη μάσκα που φωνάζει το παιδί. Θα τη συνηθίσουμε και αυτή και να δούμε, να βγει το εμβόλιο να ησυχάσουμε.